Σχεδόν χρόνια από την ίδρυση του ελληνικού κράτους, ενός από τα παλαιότερα έθνη κράτη της Ευρωπαϊκής Υπήρου, ερχόμαστε να μιλήσουμε ναι τη 2015 για ανθρωπιστική κρίση. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ένα μεγάλο γιατί που δεν πρέπει να το ξεχάσουμε. Γιατί εν έτη 2015 αυτό το παλαιό έθνος κράτος υποχρεώνεται να συζητάει για αυτό το θέμα. Γιατί η αριστερή κυβέρνηση φέρνει αυτό το θέμα ως πρώτιστο. Θεωρώ γιατί έρχεται να υπενθυμίσει το καταστατικό, το συγκροτητικό στοιχείο αυτού του κράτους, που ήταν η εξασφάλιση της ζωής, της τιμής και της περιουσίας των ανθρώπων αυτού του τόπου. Με αυτή την έννοια θέλω να πω ότι ξαναυπενθυμίζεται με αυτό το νομοσχέδιο τι σημαίνει πολίτης και ότι ο πολίτης έχει δικαιώματα και αυτά τα δικαιώματα είναι το δικαίωμα στην τροφή, στη στέγη, στην τιμή του δηλαδή την ίδια. Χωρίς αυτά τα δικαιώματα, τα οποία δεν είναι προνόμια για τους λίγους, χωρίς αυτά τα δικαιώματα δεν μπορεί να υπάρξει δημοκρατικό κράτος. Άρα λοιπόν αυτή η κυβέρνηση με αυτό το νομοσχέδιο υπενθυμίζει καταρχάς και ξαναδιεκδικεί αυτό το οποίο χάσαμε τα τελευταία χρόνια και για το οποίο κάποιοι είναι υπεύθυνοι. Είναι υπεύθυνοι και για το πώς φτάσαμε στην ανθρωπιστική κρίση, πώς φτάσαμε στην οικονομική κρίση και στη συνέχεια στην ανθρωπιστική. Το δεύτερο που έρχεται να κάνει αυτό το νομοσχέδιο είναι να υπενθυμίσει και να ξαναδιεκδικήσει αυτό που ήταν στον καταστατικό χάρτη της ίδιας της Ευρώπης, από τη Γαλλική Επανάσταση μέχρι τα τελευταία χρόνια. Να βάλει το όριο δηλαδή, τον ανθρωπισμό ως όριο στην οικονομία. Αυτό που κάνει αυτό το νομοσχέδιο για την ανθρωπιστική κρίση, το οποίο πολλοί και πολλές από την αντιπολίτευση το θεωρήσατε ψίχουλα, το θεωρήσατε τίποτα και ότι είναι... ότι μάλιστα υπόθηκε από την εκπρόσωπο του κόμματος το ποτάμι ότι δεν κάνει τίποτα άλλο παρά να ενισχύσει τις πελατειακές σχέσεις. Εγώ θα έλεγα ότι μόνο με τον τίτλο «Εθνική Στρατηγική για την Κοινωνική Ενσωμάτωση» επανέρχονται μερικά πάρα πολύ σημαντικά πράγματα που τείνουμε να τα ξεχάσουμε. Με αυτό το νομοσχέδιο υπενθυμίζουμε σε αυτή την Ευρώπη, σε αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και στη χώρα μας, τι σημαίνει νεοφιλελευθερισμός και τι σημαίνει μια αντίπαλη δύναμη στον νεοφιλελευθερισμό. Και αντίπαλη δύναμη στον φιλελευθερισμό είναι να επαναφέρουμε μέσω ενός τέτοιου νομοσχεδίου τις βασικές αξίες του διαφωτισμού. Και εδώ θα διαφωνήσω με το ΚΚΕ ότι δεν μπορούμε να έχουμε προοπτική για το σοσιαλισμό εάν δεν έχουμε εκκίνηση από εκεί που η αριστερά ξεκίνησε, από το πλαίσιο που ξεκίνησε. Και αυτός ήταν ο διαφωτισμός για να πάμε ένα βήμα παραπέρα. Επειδή ο χρόνος τρέχει, θα ήθελα να πω ένα πράγμα. Και εκεί δεν θα πρέπει να δώσουμε κανένα συγχωροχάρτη στη Χρυσή Αυγή. Και αυτή η Βουλή δεν πρέπει να το ξεχάσει, επειδή επίκειται και η δίκη της. Μέσα στο νομοσχέδιο υπάρχει πρόβλεψη και για τους μετανάστες. Και αυτό πρέπει να το υπερτονίζουμε. Η ανθρωπιστική κρίση και η αντιμετώπιση της δεν αφορά μόνο όσοι είναι το αίμα Έλληνες, αλλά όσοι, όπως έλεγαν τα πρώτα επαναστατικά συντάγματα για να τα θυμηθούν, όσοι έρχονται να συναγωνιστούν, να αγωνιστούν μαζί μας εδώ, σε αυτό τον τόπο. Και αυτοί είναι και οι μετανάστες. Ένα τελευταίο σημείο που το είπανε κάποιοι προηγούμενοι ομιλητές για τις μονομερείς ενέργειες κλπ. Πρέπει να είναι ξεκάθαρη θέση αυτής της Βουλής.
σε σχέση με τις παρεμβάσεις για θέματα που ήδη έχουν τεθεί στις μεταρρυθμίσεις που κατέθεσε αυτή η κυβέρνηση. Η παρέμβαση η χτεσινή, η τόσο βίαιη και από τον Κοστέλο και από τον Ντάισελμπλουμ, πρέπει να μας πούνε πάρα πολλά, που εγώ δεν θα μείνω μόνο στο θέμα της εθνικής κυριαρχίας, θα μείνω και σε κάτι άλλο, θα τονίσω κάτι άλλο. Σε όλα αυτά υπάρχει ένα σοβαρό υπονοούμενο, ότι σε αυτή την Ευρώπη για πρώτη φορά μία κυβέρνηση συνδυάζει δύο πράγματα. Το δρόμο με τους θεσμούς. Ξαναθυμίζει σε αυτή την Ευρώπη ότι η δημοκρατία χωρίς διάλογο ανάμεσα στα κοινωνικά αιτήματα και στους θεσμούς δεν μπορεί να υπάρξει. Γι' αυτό θεωρώ ότι το νομοσχέδιο είναι πάρα πολύ σημαντικό, και το πρώτο του σκέλος και το δεύτερο, στο οποίο δεν πρόλαβα να αναφερθώ, γιατί ειδικά το δεύτερο σκέλος του εξορθολογίζει τον έλεγχο που πρέπει να έχει το κράτος για να μπορέσει και να νικήσει τη διαφθορά, έναν δηλαδή εξορθολογισμένο συγκεντρωτισμό που ήταν από τα βασικά στοιχεία του διαφωτισμού. Ευχαριστώ.